ο Χριστάκης και η μικρή το Στερνοπούλη, η Κωνσταντίνα. Έτσι. Έχασε τα δύο αδέλφια της. Τους δύο άντρες της οικογένειας. Ο κύριος Βλάχος είναι ο θείος των παιδιών. Η κυρία Ελένιντα είναι δικηγόρος της οικογένειας Νικολοπούλου. Μία εκ των τριών. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Δημήτρης Σούρας δεν χρειάζεται συστάσεις, γνωστός ψυχίατρος. Θα ήθελα λίγο να θυμίσουμε στο κοινό, να θυμηθούμε και όλοι εμείς, τι είχε γίνει τότε, σε ένα σύντομο βίντεο, πώς εκτελήχθηκαν τα γεγονότα. Και μάλιστα, είχε μία ιδιομορφία αυτή η υπόθεση. Ότι από την πρώτη στιγμή, οι καθομολογία δράστες, σας θυμίζω ότι είχαν δώσει συνεντεύξεις στα κανάλια, πατέρας και γιος, ως μάρτυρες. Δηλαδή, τους ρωτούσαν δημοσιογράφοι, στα δελτία ειδήσεων, πού βρισκόσαστε τότε, αν ακούσαν πυροβολισμούς, έλεγαν εμείς δεν ακούσαμε τίποτα, εγώ γύρισα σπίτι μου, ήθελα να δω ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Ήταν πολύ άνετοι και δίναν συνεντεύξεις στα κανάλια. Η μάνα της οικογένειας έδειχνε τα όπλα που είχε πάνω στην ντουλάπα και πού τα βάζουν τα όπλα. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ψύχρεμη. Και λίγα 24 ώρα μετά αποκαλύφθηκε, όπως και οι ίδιοι ομολόγησαν, ότι είχαν διαπράξει αυτό το ειδεχθές έγκλημα. Πάμε να δούμε τι είχε γίνει τότε και μετά θα κουβεντιάσουμε και το σήμερα.